Γεια σας κοριτσιά, στο σημερινό βίντεο ευελπιστώ αρχικά να βγει ένα σχετικά μικρό βίντεο. Έχω να σας δείξω, όπως θα είδατε και από τον τίτλο, πάρα πολλές αγορές. Είναι ένα collective haul. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανα και το άργησα τόσο πολύ αυτό το βίντεο. Είναι μαζικές, μαζεμένες, δεν ξέρω, αρχίσαμε από τώρα. Είναι πάρα πολλές αγορές, τις οποίες τις έχω κάνει τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι δηλαδή οι αγορές που τις έχω κάνει τώρα τελευταία. Είναι και πριν το Πάσχα, να είναι καλά το δώρο του Πάσχα, που μας βοήθησε και εμάς, τις κοπελίτσες, να αγοράσουμε λίγα παραπάνω καλλυντικά και γενικότερα λίγα παραπάνω πράγματα. Έχω να σας δείξω πάρα πολλά, πιστεύω, πράγματα. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με την ελπίδα ότι αυτό το βίντεο θα βγει μικρό. Θα ξεκινήσω σχετικά με ένα έτσι εύκολο και γρήγορο κομμάτι που έχει να κάνει με το κομμάτι των ρούχων. Είναι κάποιες αγορές, δεν ξέρω και εγώ πόσες παραγγελίες είναι. Είναι 4-5 παραγγελίες που έχω κάνει από το Romwe. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Romwe, έχει δωρεάν μεταφορικά, βγάζει πάρα πολλές προσφορές. Τσαντίστηκα που έχασα την προσφορά που τα είχε όλα τα μπλουζάκια γύρω στα 8 ευρώ. Είχα στα μπάρι 2, μπήκα να τα αγοράσω, είχαν εξαντληθεί. Αλλά θα σας δείξω κάποια πραγματάκια που πήρα από εκεί. Το πρώτο ρούχο που έχω να σας δείξω από εκεί είναι μια περίεργη αγορά για μένα, γιατί ήταν η πρώτη, μπορούμε να πούμε, αποτυχημένη αγορά που έκανα από κατάστημα έτσι online με ρούχα, γιατί αλλιώς νόμιζα ότι θα ήταν... Πήρα ζώνη στο καράτε. Αλλιώς νόμιζα ότι θα ήταν στην πραγματικότητα και αλλιώς ήταν. Έκανα εγώ δηλαδή λάθος, ίσως διάβασα σωστά τον τίτλο. Σκοπός αυτής της αγοράς ήταν να αγοράσω λοιπόν ένα σουλτσάκι, αυτό εδώ, το οποίο είναι, εντάξει τώρα δεν το δείχνω και καλά γιατί κρέμεται το υπόλοιπο κομμάτι από πίσω, το οποίο ήταν ένα σουλτσάκι έτσι φασματένιο με τσέπες, πάρα πολύ ωραίο, έτσι όπως το έλεγα και πάνω στην κοπέλα και μου άρεσε πάρα πολύ. Το θέμα είναι λοιπόν ότι έρχεται το σουλτσάκι και δεν έρχεται πλέον σουλτσάκι, το σουλτσάκι είχε μεταμορφωθεί σε αυτό εδώ, το οποίο είναι ενιαίο, είναι πάνω, έτσι είναι η μπλούζα του και καλά, και συνεχίζει και είναι όλο ενιαίο κάτω, πώς τα λένε αυτά μωρέ, δεν θυμάμαι που είναι έτσι ενιαία, όχι φουστίνες, τα λέγαμε στο δημοτικό, κάπως αλλιώς τέλος πάντων, όποια μπορεί να με βοηθήσει ας μου το γράψει κάτω, πώς λέγονται αυτά τα ενιαία, και είχε και μια έτσι ζώνη, ίδιο ύφασμα με το... κομμάτι του παντελονιού τέλος πάντων, το οποίο το δένεις έτσι γύρω από τη μέση. Λέω, το βλέπω λοιπόν και λέω, τι είναι αυτό, εγώ να βάλω νταντέλα, δεν υπάρχει περίπτωση και τόσο πολύ κιόλας, δεν είναι καθόλου το στυλ μου. Μετά λέω, δεν παριέσαι, λέω, θα το δοκιμάσω, κάτι βαφτίσεις έρχονται, για βάφτιση λέω μπορεί να είναι ωραίο. Τέλος πάντων, το βάζω, πίσω να σας πω ότι είναι με φερμουάρ. Έχει ένα φερμουάρ το οποίο φτάνει... Μέχρι που φτάνει, καλέ. Καλέ, πες μου που φτάνεις. Ναι, φτάνει εδώ μέχρι τη μέση του. Δεν μπορούσα να κουμποθώ. Πάω στην κουζίνα που ήταν η μάνα μου. Της λέω, ρε μάνα, για κουμπώσε με λίγο. Και όπως με κουμπώνει, συνειδητοποιώ και της λέω, ρε εσύ μαμά, και άμα θέλω να πάω τουαλέτα, τι θα κάνω. Και μου λέει, ουχ, έλα μου ντε. Οπότε μπορώ να πω ότι αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο για έναν αραβόνα μέσα στο σπίτι, για ένα γλέντι μέσα στο σπίτι, γιατί αν το βάλεις αυτό έξω και σου έρθει η φυσική βιολογική σου ανάγκη, θα πρέπει να πάρεις και κάποιον άλλον αναγκαστικά στην τουαλέτα μαζί σου, να σε ξεκουμπώσει όπου πρέπει να βγάλεις ζώνη, πάει ζώνη, πρέπει να βγάλεις ζώνη, να ξεκουμποθείς, να τα αφαιρέσεις όλα αυτά τα εμπρόστια και να μείνεις, να κατεβάσεις δηλαδή και το σολτσάκι και να κάνεις την ανάγκη σου ανεφρούχων. Στην ουσία μένεις με τα εσώρουχα και κάνεις την ανάγκη σου. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τόσο βολικό δηλαδή για έξω, γιατί είναι ενιαίο το κουμπωμά του και δεν βοηθάει. Παρ' όλα αυτά όμως, για μέσα στο σπίτι, μια Κυριακή ρε παιδί μου, θες να... σκουπίσεις στο σπίτι, θα το βάλεις. Όχι, οκ, okay. Για μια γιορτή μέσα στο σπίτι που σου είναι και πιο εύκολο να κουμποθείς, να ξεκουμποθείς και όλα τα σχετικά, νομίζω ότι είναι οκ, okay. Αλλά για έξω δεν νομίζω να το φορέσω. Το επόμενο μπλουζάκι είναι ένα μπλουζάκι που λάτρεψα, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν ακριβώς το στυλ μου, το χρώμα μου, το γούστο μου, τα πάντα όλα.
Με έχετε δει σε δύο προηγούμενα βίντεο να το φοράω. Είναι αυτό εδώ, γράφει επάνω Geek. Μου αρέσει να γυρνάω έτσι πολύ τα μανικάκια του. Είναι έτσι. Είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ καλό το υφασμά του. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι ένα χρώμα, κάτσε. Και είναι ένα χρώμα έτσι το κιτρινάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μετά το ροζ είναι το κίτρινο. Πάει και αυτό. Επόμενο που έχω να σας δείξω είναι κάτι που νιάου και νιάου, μ' άρεσε και δεν μ' άρεσε. Είναι αυτή εδώ η μπλούζα με τη μίνι, την οποία έχετε δει να την έχω και σε γκρι με μπλε με το μίκι επάνω, που μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή εδώ δεν ξέρω τι ακριβώς είναι που με χαλάει. Έχω την εντύπωση ότι είναι διαφορετικό το ύφασμα από ότι είναι το ύφασμα της άλλης μπλούζας που έχω. Παρ' όλα αυτά είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο με την άλλη, δηλαδή χρώμα στην κουκούλα, αυτάκια στην κουκούλα, φερμουάρ εδώ πέρα κάτω και πίσω γράφει, βλέπετε, βλέπετε, πίσω γράφει Minnie Mouse, αλλά αυτό εδώ μου έκανε λίγο πιο πολύ σαν πιτζάμα. Επόμενη μπλούζα που έχω να σας δείξω από Romwe είναι αυτή εδώ, αυτή δεν θυμάμαι αν την έχω βάλει σε κάποιο βίντεο, είναι με μουστάκια, είναι αυτά ξέρετε που ήταν πολύ έτσι της μόδας, που ήταν, είναι και θα είναι της μόδας, πάρα πολύ ωραίο έτσι ψηλό μπλουζάκι για αυτή την εποχή και έτσι για λίγο πιο βράδυ, μου άρεσε πάρα πολύ, μιλάω γρήγορα γιατί φοβάμαι μην βγει τεράστιο αυτό το βίντεο, πάμε στο επόμενο ρούχο αδέρφια. Το επόμενο που έχω να σας δείξω είναι ένα σολτσάκι, το οποίο το είχα βάλει στο μάτι. Παρόλο που ήρθε διαφορετικό από ότι έτσι το είχα φανταστεί κάπως, δεν με χάλασε καθόλου. Είναι αυτό εδώ το σολτσάκι, δεν είναι κοντό, εάν το βλέπετε κάποιοι κοντό. Το έχω δοκιμάσει. Εμένα έτσι και αλλιώς μου αρέσει, είναι χειμωνιάτικο βασικά να σας πω. Και πριν σας πω τι μου αρέσει, έχει επάνω, έτσι φαίνεται σαν χρυσά και καλά, πετραδάκια να σας το δείξω και το ύφασμά του είναι μετρώει μύτη μου και το ύφασμά του είναι έτσι αυτό το βελούδινο μωρέ, το βελουτέ αυτό μου άρεσε πάρα πολύ εμένα το χειμώνα μου αρέσει να φοράω έτσι σολτσάκι και από μέσα να φοράω ή κάποιο χοντρό καλσόν, πολλά ντενιέρ ή να είναι έτσι ένα σχετικά ψηλό κολάν δεν μου αρέσει δηλαδή να φοράω έτσι με διαφανές και να φαίνεται όλο το πόδι φορά παρτίδα. Οπότε αυτό ήταν και μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι το χειμώνα που ελπίζω να έρθει γρήγορα, αμήν, θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Και για το τέλος σας έχω αφήσει δύο και άλλα δύο σολτσάκια τα οποία είναι jean. Να σας πω ότι όλα μου τα ρούχα αυτά εδώ που είδατε είναι σε medium. Λοιπόν, είναι ένα σολτσάκι αυτό εδώ, είναι jean. Πάρα πολύ καλής ποιότητας jean, δεν το συζητώ. Έχει εδώ γυρισμένο έτσι σαν να είναι έτσι και καλά το έχει κόψει εσύ ας πούμε και γυρίζει έτσι λίγο η ραφή του. Δεν είναι αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι ούτε πολύ χαμηλοκάβαλο αλλά ούτε πολύ ψηλοκάβαλο. Γεια σου σκυλή του γείτονα. Και σας το λέω αυτό γιατί έχω άλλο ένα ρούχο. Και σας το λέω αυτό γιατί πήρα και άλλο ένα τζιν το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει κάτι σχηματάκια εδώ όπως βλέπετε. Αλλά το συγκεκριμένο είναι περισσότερο ψηλοκάβαλο από ότι είναι το προηγούμενο που σας έδειξα. Δεν έχω συνηθίσει ακόμα να φοράω πάλι ψιλοκάβαλα, οπότε ίσως με μια μπλούζα λίγο έτσι πιο μακριά να το κάνω να φαίνεται στα ίσα του. Και το τελευταίο ρούχο είναι ένα φόρεμα που πήρα, το οποίο το πήρα γιατί είχα κολλήσει να πάρω ένα μαύρο φόρεμα. Βέβαια, το έχω ακόμα με την ετικέτα, ούτε καν το έχω βάλει. Εντάξει, θα σας δείξω λίγο να δείτε εδώ τι ωραίες ετικέτες που έχουν τα Romwe. Έχουν την επωνυμία του Romwe έτσι επάνω τυπωμένη, βλέπετε είναι το medium. Και εδώ με ένα έτσι με μια κλωστούλα έχουν εδώ τα χαρτάκια του και τις επωνυμίες και όλα τα σχετικά. Μ' αρέσει γιατί φαίνεται ότι είναι προσεγμένο, δεν είναι έτσι πάρτο του σωρού στο δίνω. Και έρχονται όλα πάρα πολύ καλά συσκευασμένα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φόρεμα μαύρο, το οποίο, αν δω και πού είναι η αρχή του, θα ήταν πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Όχι, τι έγινε τώρα. Λοιπόν, μπροστά είναι αυτό. Μπροστά είναι έτσι. Όπως βλέπετε εδώ, λίγο κάτω από το στήθος, κάνει κάτι διαφάνειες. Είναι έτσι με ράντα. Ράντα. Ράντες, ο ράντε. Λοιπόν, και πίσω κάνει αυτό εδώ το χιαστή κάπως. Βέβαια, είναι λίγο κοντό, θα έλεγα.
Λοιπόν, είναι μέχρι εδώ. Δεν το έχω βάλει, αλλά λίγο έτσι, ξέρετε, πάνω μου που τα κούμπισα. Μου φτάνει πιο πάνω είναι από το γόνατο σαφώς. Είναι κάπου εκεί στο μπούτι. Δεν ξέρω πώς θα το συνδυάσω, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, δεν έχω μπει στη διαδικασία. Αυτά ήταν τα ρούχα. Πάμε να προχωρήσουμε στα καλλυντικά. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Θα ξεκινήσω έτσι με μια μικρή αγορά που είχα κάνει από τα Hondo Center. Είναι αυτά εδώ τα δύο, να αφήσω το μαλλί. Λοιπόν, το ένα είναι ένα κοσμητικό της Dove, το Pure, no fragrance, no parabens, no colorants, no alcohol. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, είναι έτσι αυτό το πράσινο κάτι. Βασικά πήγαινε για το original, το μπλε, που το έχω 8.000 μπουκάλια έχω αλλάξει. Αλλά είχε αυτό εδώ, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, γιατί είμαι ακόμα στη φάση του χρησιμοποιώ ρολόν. Γιατί το χειμώνα έτσι και άνοιξη θέλω ρολόν, τώρα είναι η εποχή που θα αρχίσω να βάζω πάλι αποσμητικό σε σπρέι. Δροσίζει κιόλας, ξέρετε. Οπότε πήρα αυτό και πήρα και μία σισί της Bioten, γιατί εντάξει, τη λατρεύω τη σισί της Bioten, γιατί μου τελειώνει αυτή που έχω. Οπότε αυτά τα δύο είναι από Hondo. Λοιπόν, συνεχίζω με μία αγορά από ένα φαρμακείο, το Fan 16, που πήρα αυτή εδώ την κρέμα που έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Είναι η Fresiderm, είναι για ηλικίες 20 και πάνω, ευτυχώς είμαι μέσα σε αυτό το όριο. Μου άρεσε πάρα πολύ, η συσκευασία της είναι κάπως έτσι, αυτό εδώ βγαίνει κάπως, αλλά, λοιπόν, βγαίνει, μένει αυτό εδώ, δεν υπάρχει λόγος να το βγάζετε βέβαια. Έχει ένα στόμιο το οποίο είναι λίγο περίεργο, δηλαδή λες τώρα θα μου μείνει στο χέρι, τώρα δεν θα μου μείνει. Μου αρέσει πάρα πολύ και μάλιστα το Fan 16 την είχε και σε προσφορά όταν την πήρα. Οπότε δεν μου βγήκε πολύ ακριβή. Τιμές δεν θυμάμαι καθόλου. Ό,τι σας ενδιαφέρει, ό,τι μπορέσω να βρω, θα τα βάλω όλα στο description box. Και ό,τι έχω, δεν έχω βάλει και θέλετε, πείτε μου να το βρω, να το βάλω στην περιγραφή. Λοιπόν, αυτή εδώ η κρέμα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι 24ωρη, ενυδατική προσώπου με δροσερή μήλη παρή υφή. Όντως. Παρόλο που είναι κρέμα έτσι που η σύστασή της είναι άσπρη, δεν είναι ας πούμε τύπου ορός, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα στο πρόσωπο και ενυδατώνει αμέσως, έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Εγώ που δεν είμαι φαν από τις με κρέμες, αυτή εδώ μου άρεσε και με λες, α, να τη βάλω σήμερα. Δηλαδή, εμένα ας πούμε με προδιαθέτει να τη χρησιμοποιήσω, οπότε ήταν πάρα πολύ καλή, τέλος και με αυτό. Αμέσως μετά θα σας δείξω μία αγορά από Sammy Dress, αν δεν πέσουν κάτω. Λοιπόν, πόσα είναι δεν θυμάμαι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, σίγουρα είναι 12, να το, 12, αύριο θα μάθουμε την αλφαβήτα. Λοιπόν, είναι 12 μολύβια, τα οποία είναι μολύβια και eye και lip, και για μάτια και για χείλη. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα χρώματα, είναι 12 χρώματα. Θα σας πω τι έχει γίνει με τα συγκεκριμένα μολύβια, δεν τα έχω δοκιμάσει όλα, αλλά πήρα ένα κόκκινο κραγιόν που θα το δείτε στην πορεία, το έχετε δει και σε προηγούμενα βίντεο το κόκκινο κραγιόν που μου αρέσει. Όταν πήγα να βάλω πρώτη φορά κόκκινο κραγιόν σε μένα, λέω άντε μωρέ τώρα που θα βάλω και μολύβια και τέτοια, δεν έστρωσε καλά και βρίσκω εδώ ότι έχει ένα κόκκινο μολυβάκι, το οποίο ήταν just με το μολύβι χιλιών και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα σας κάνω ένα swatch να το δείτε. Γράφουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το swatch του. Θα σας κάνω ας πούμε και ένα από ένα άλλο να δείτε. Να σας κάνω ένα... Κάνουν και θόρυβο. Θα σας κάνω και από ένα πρασινάκι και θα σας κάνω και ένα χρυσουλάκι. Α, το χρυσό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου θυμίζει κάτι στυλούς που είχαμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, αυτό τι είναι, αυτό είναι ένα μαύρο. Λοιπόν, εντάξει, θα τα κάνουμε τώρα όλα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα swatches τους. Γράφουν πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν είναι όλα για τα χείλη, έτσι. Αλλά το κόκκινο εμένα μου ταιριάξει πάρα πολύ καλά με το κόκκινο κραγιόν και μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν και πάρα πολύ οικονομικά. Και πάρα πολύ ωραία. Θα σας έχω γι' αυτό link από κάτω, γιατί σας έχω και έναν εκπτωτικό κωδικό από το Sammy Dress με μείον 10-20% δεν θυμάμαι, θα το δείτε κάτω. Λοιπόν, πάει αυτό. Επίσης, από Sammy Dress πήρα αυτό εδώ το βραχιολάκι. Έλα καλό μου. Λοιπόν, αυτό εδώ το βραχιολάκι, το οποίο έχει επάνω
καρδούλες. Έχει επάνω το σήμα του άπειρου, του απείρου, του άπειρου, όποιο θέλετε από τα δύο κρατήστε, και έχει και δύο καρδιές. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι στα χρωματάκια μου, έτσι αυτό εδώ το φουξιό κάτι. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και τέλος, από Summit Dress, sorry για τα κλαμπατσίμπανα, και τέλος από Summit Dress πήρα, γιατί είχε αρκετά οικονομικά, πήρα ένα σετ με 5 πινέλα, καλά καταλάβατε από αυτό που είδατε, που είναι τα ντουπ για τα Real Techniques, γιατί ήθελα να τα δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει και τα 5, βλέπετε είναι λίγο λερωμένα, sorry για το φωτισμό, πέφτει ο ήλιος. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ, το οποίο είναι και χρησιμοποιημένο, το χρησιμοποιώ για να πλώνω το make-up, αν και νομίζω ότι αυτό εδώ είναι για το make-up. Αυτό, επειδή είναι έτσι λίγο οι τρίχες του πιο χαλαρές, το χρησιμοποιώ είτε για ρούζ, είτε για highlighter και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ επίσης το έχω χρησιμοποιήσει για ρούζ. Αυτό εδώ το έχω χρησιμοποιήσει για concealer εδώ κάτω από τα μάτια και για κοψίματα εδώ, γιατί είναι έτσι βολικό, κονικό και βολεύει. Και αυτό εδώ το έχω χρησιμοποιήσει και για make-up και για πούδρα. Γενικότερα τα βρήκα πολύ χρηστικά. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι είναι τα τρελά, τα πινέλα, τα wow, τα πήρα και σώθηκα. Έχουν ψιλομαδίσει. Και ακόμα δηλαδή, βλέπω ας πούμε ότι μια-δυο τριχούλες πετάνε. Στο πλύσιμο δεν μπορώ να πω ότι φύγανε και οι άπειρες οι τρίχες. Okay, μια-δυο βλέπεις όμως εδώ και εκεί. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι έτσι, για μέσα εδώ, για ένα απλό βαψιματάκι σουξουμούξου, θεωρώ ότι είναι καλά, βολικά και οικονομικά πινέλα. Στέκονται και όλες όπως στέκονται και τα Real Techniques. Οπότε αυτά και με το Summit Dress. Θα σας έχω και εκδοτικό κωδικό από κάτω, να πάτε να δείτε. Λοιπόν, συνεχίζω. Με τι να συνεχίσω? Θα συνεχίσω με Beauty Test Box. Συνολικά έχω κάνει 1, 2, 3... Είναι 4 παραγγελίες που έχω κάνει από το Beauty Test Box. Σκεφτείτε ότι είναι παραγγελίες πριν το Πάσχα. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα έχετε δει που ανεβάζω κατά καιρούς φωτογραφίες με τι έχω, τι μου αρέσει και όλα τα σχετικά. Μου είναι πιο εύκολο να ανεβάζω συνέχεια στο Instagram. Μου αρέσει πάρα πολύ το Instagram. Έχω link από κάτω να πάτε να με ακολουθήσετε. Λοιπόν, οπότε είναι 4 παραγγελίες από εκεί. Δεν τις έκανα δηλαδή όλες μαζί. Θα σας ξεκινήσω να σας δείξω πρώτα, εντάξει, να τελειώνουμε με αυτό το κραγιόν. Είναι αυτό το κραγιόν που σας το είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο με τα αγαπημένα μου. Είναι από τη The Balm. Είναι η απόχρωση Mia Moor. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σας το κάνω εδώ δίπλα να δείτε και με το μολύβι χιλιών που σας είπα πόσο ταιριάζει. Είναι αυτά εδώ τα δύο. Λοιπόν, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το κόκκινο το κραγιόν το δικό μου. Θεωρώ ότι για κραγιόν Balm είναι οικονομικά. Οπότε, κορίτσια, κραγιόν σας. Λοιπόν, προχωράω παρακάτω και θα σας δείξω. Τότε που ψώνισα είχε την πρώτη μου παραγγελία, είχε έκπτωση, δεν θυμάμαι πόσο, νομίζω γύρω στο μείον 20% με τον Horst Kirchberger. Καλέ, το λέω με την πρώτη τώρα τελευταία. Λοιπόν, και πήρα κάποια πραγματάκια από εκεί, γιατί είχα ήδη αγοράσει από προηγούμενες φορές κάποια άλλα πράγματα και ήθελα έτσι να έχω και άλλα πράγματα από χώρος σκέτο, οπότε το θεώρησα ευκαιρία. Λοιπόν, πρώτα είναι μία μάσκαρα, η Oh My God, που έχω ακούσει πάρα πολλά λόγια για αυτήν την μάσκαρα και μόνο από το όνομά της λες ok, τι θα κάνει κάτι wow. Τώρα δεν θα θέλει να ανοίξει και θα μου σπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, μέσα είναι αυτή εδώ, εξωτερικά έτσι όπως είναι το σχήμα της μου θύμισε λίγο την γκος που έχω και μου αρέσει σαν μάσκαρα. Το βουτσάκι της μέσα είναι έτσι, όχι τίποτα τρελό, είναι τρίχινο, παρόλα αυτά εάν τη δουλέψει σωστά σου κάνει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ εντυπωσιακό με όγκο. Πάρα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δεν θέλει όμως να βάλετε πάρα πολλές στρώσεις, γιατί την πρώτη φορά την πάτησα και μου δημιούργησε, ξέρετε, μου ένωσε πολύ τις βλεφαρίδες, αλλά μετά τις 2-3 επόμενες φορές που είχα πάρει έτσι λίγο το κολάι, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι πάνω στη μάσκαρα γράφει Paraben Free και θα σας το δείξω. Και λέω εντάξει, για να το γράφει. Οπότε αυτό και με αυτή τη μάσκαρα.
Λοιπόν, προχωράω παρακάτω για να σας δείξω μία βάση ματιών που πήρα από Host, την οποία την έχω λατρέψει. Είναι αυτή εδώ. Έχει μέχρι και καθρεφτάκι η βάση ματιών. Οι συσκευασίες του συγκεκριμένου προϊόντων θεωρώ ότι είναι απλά Hilton και πάνω. Πολύ πολύ τέλεια. Και νομίζω ότι δικαίως κιόλας. Λοιπόν, μέσα η βάση ματιών είναι αυτή εδώ. Είναι βάση για να βάζουμε τις σκιές μας. Την έχω χρησιμοποιήσει, τη φοράω και τώρα. Είναι πάρα πολύ καλή, θέλει πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Σκεφτόμουν κάποια στιγμή, επειδή έχω μαζέψει αρκετές βάσεις ματιών, να σας κάνω και ένα post ίσως σχετικά με όσες βάσεις ματιών έχω και να σας πω τη γνώμη μου λίγο πιο αναλυτικά για την κάθε μία. Εκτός αν θέλετε να κάνω βίντεο, θα το δούμε αυτό, πείτε μου τι θέλετε. Πάρα πολύ καλή και η βάση ματιών, σας την προτείνω για βραδινά μακιγιάζ, να σας κρατάει το μακιγιάζ έτσι πάρα πολλές ώρες, είναι πάρα πολύ καλή. Προχωράω σε μία πούδρα πάλι από τον Horse, τα πήρα όλα του Horse, δεν υπάρχει περίπτωση, είχε εκτόσεις. Λοιπόν, είναι μέσα αυτή εδώ, κοιτάξτε εδώ πουδρίτσα, ωραία. Λοιπόν, αυτή εδώ δεν την έχω χρησιμοποιήσει νομίζω, δεν θυμάμαι, Χριστέ μου, δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, έχει ένα σφουγγαράκι, έχει πάλι καθρέφτη, μέσα είναι έτσι. Πάρα πολύ καλή πούδρα, αρκετά καλυπτική. Από τον Χόρτς έχω και πούδρα compact που είναι σαν make-up. Έχω και loose, οπότε δεν γινόταν να μην πάρω και αυτή εδώ. Πάρα πολύ καλή και αυτή εδώ. Εντάξει, γενικότερα δεν με έχει απογοητεύσει τίποτα από τον Χόρτς και Μπεργκέρ. Ωραία, μπράβο μου σήμερα. Λοιπόν, οπότε πάμε να σας δείξω και το τελευταίο προϊόν, το οποίο είναι ένα make-up. Είπα έτσι να αγοράσω ένα. Λοιπόν, το έχω χρησιμοποιήσει, έχω εντυπωσιαστεί, διότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι αυτό εδώ, είναι σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, είναι το Natural Perfect, είναι το Natural Perfect Foundation B1. Το B1 είναι η απόχρωσή του. Βέβαια, πρέπει να έχετε φάει όλο σας το φαγητό για να ζουλήξετε τη συσκευασία και να βγάλετε υλικό, προϊόν. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλυπτικό και καθόλου βαρύ, δεν βαραίνει καθόλου, πραγματικά έχει πάρα πολύ ανάλαφρη υφή και παρόλα αυτά καταφέρνει και καλύπτει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επόμενη αγορά, ναι, πήρα αυτό εδώ, συνεχίζω Beauty Test Box, αυτό εδώ το αρωματάκι, το οποίο είναι από τα Mood με τον κωδικό W7, γιατί σας το λέω τώρα, γιατί το W7 είναι κολόνια τύπου Nina Ricci, είναι το W7. Έχω και άλλα αρωματάκια από την σειρά Mood. Έχω και το W30, το οποίο δεν ξέρω τώρα τι άρωμα είναι. Έχω και το W14 και έχω άλλο ένα W7. Απλά είχα δει τότε ότι τα είχαν ξαναφέρει και λέω θα πάρω να έχω νίνες πολλές, γιατί εντάξει τρελαίνομαι για νίνα. Έχω ναι μεν τις δύο τις αυθεντικές, αλλά μου αρέσει έτσι για ανανέωση να ψεκάζω από τέτοια αρωματάκια. Και είναι έτσι και βολικές συσκευασίες, γιατί τις έχεις μέσα στην τσάντα σου, τσουκ 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 τσουκ, ανανεώνεσαι, φρεσκάρεσαι και μυρίζεις νίνα. Λοιπόν, να συνεχίσω τώρα να σας δείξω επίσης, πήρα ένα liquid, αυτό σας το είχα δείξει και στο Facebook, το είχα πει, ένα liquid lipstick από την Aden, δεν είχα ξαναπάρει, και είναι η απόχρωση 10, είναι το φούξια, είναι αυτό που είχαν γράψει στη σελίδα του στο Facebook ότι είναι 100% matte. Λοιπόν, όντως είναι 100% matte. Θα σας το κάνω λίγο εδώ. Είναι αυτό εδώ, το οποίο το άπλωσα τώρα πάρα πολύ και χάνει το χρώμα του, να σκεφτείτε. Εάν θυμάστε, το κραγιόν μου το Chanel είναι το ίδιο, η ίδια απόχρωση. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Έχω γίνει λίγο κλόν στο χέρι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, το οποίο θα πρέπει πρώτα να έχετε ενυδατώσει πάρα πολύ καλά τα χείλη σας, γιατί αυτό στεγνώνει. Και μπορεί να μην σας αρέσει αυτή η αίσθηση ή να προσέχετε λίγο γενικότερα πώς πίνετε, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ σταθερό. Το έχω δοκιμάσει και μόνο του και το έχω βάλει και πάνω από το κραγιόν το Chanel που έχω, το μπαμ το φούξια, και έχει κρατήσει άπειρες ώρες, άπειρες. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό και θέλω να τσεκάρω και άλλα χρώματα liquid έτσι από την Aden. Πείτε μου αν έχετε δοκιμάσει κάποια άλλα χρώματα και έχετε να μου προτείνετε. Λοιπόν,
Θα προχωρήσω για να σας δείξω ένα σαμπουάν που πήρα, γιατί έφεραν Κιάνα στο e-shop τους και τρελάθηκα. Γιατί σας έχω ξαναμιλήσει παλαιότερα για αυτό εδώ το σαμπουάν, το οποίο το αγαπώ. Όσο το αγαπώ, λίγο έχω και κάποιες ενστάσεις, αλλά παρόλα αυτά το πήρα γιατί δεν άντεξα. Λοιπόν, αυτό εδώ το σαμπουάν είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει από την άποψη να κρατάει τη λιπαρότητα μακριά από τα μαλλιά μου. Τα αγαπημένα μου σαμπουάν ξέρετε ότι είναι και θα είναι τα The Balm. Αλλά αυτό εδώ, επειδή σας έχω πει πάλι ότι δεν χρησιμοποιώ πάντα το ίδιο σαμπουάν, μου αρέσει λίγο να εναλλάσσω τα σαμπουάν μου, αυτό εδώ είναι το μοναδικό σαμπουάν που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Το πρώτο που είχα μου το είχε στείλει η Κιάνα. Μου είχε τελειώσει, σας το είχα δείξει νομίζω. Όχι, δεν σας το έχω δείξει empties. Θα σας το δείξω σε ένα βίντεο empties που έχω μαζέψει πάρα πολλά βίντεο empties. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό. Κρατάει τη λιπαρότητα και 3 και 4 και 5 μέρες από τα μαλλιά μου. Είναι σωτήριο, μυρίζει κάτι σαν κανέλα. Πάρα πολύ καλό, πραγματικά. Απλά θέλει λίγο προσοχή, ας πούμε, στον τρόπο που το χρησιμοποιείς. Γιατί αν το χρησιμοποιείς, να πάρεις ένα σαμπουάν και να το χρησιμοποιείς, ας πούμε, κάθε φορά που θα λούζεσαι, ίσως να τελειώνει λίγο γρήγορα. Απλά γενικότερα θεωρώ, τουλάχιστον για μένα, κρατάει τη λιπαρότητα πάρα πολύ. Και όσες κοπέλες έχετε δηλαδή έτσι πρόβλημα με τη λιπαρότητα στα μαλλιά σας, σας το συστήνω. Συνιστώ. Δεν σας λέω γεια σας από εδώ το σαμπουάν της Κιάνα. Κιάνα από εδώ τα κορίτσια. Όχι, σας το συνιστώ. Λοιπόν, επόμενο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ το καθαριστικό, το διφασικό από την Peggy Sass. Βλέπετε είναι διφασικό, το οποίο πρέπει να το κουνήσετε και παίρνει αυτό εδώ το χρώμα. Είναι για τα μάτια, είναι καινούργια σειρά καθαριστικών προσώπου που έφερε το Beauty Test Box. Έχει ένα προστατευτικό στο καπάκι, το έχω χρησιμοποιήσει 3-4 φορές, αφαιρεί το μακιγιάζ από το μάτι με τη μία. Είχα ένα άλλο διφασικό από μια άλλη εταιρεία, αλλά αυτό εδώ θεωρώ ότι είναι εισάξιο με αυτό που είχα. Το πήρα για δοκιμή γιατί μου αρέσουν γενικότερα τα διφασικά, θεωρώ ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και όντως έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Απλά προσέχτε όταν το πάρετε, αν το πάρετε, λέμε τώρα. Εγώ όταν πήγα να πατήσω την αντλία να το βάλω στο βαμβάκι, μου άρεσε τόσο πολύ το πάτημα της αντλίας. Έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο που το πατάς. Τι σας λέω τώρα, αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση. Πέραν από όλα αυτά που προσφέρει το προϊόν. Το οποίο τις πρώτες φορές το πάτησα λίγο παραπάνω και δεν έπρεπε. Και μου βγάλε περισσότερη ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Και τώρα που το έχω βρει και εύκαιρο, άμα μου τελειώσει, θα το ξαναπάρω. Επόμενο προϊόν, το οποίο ήταν η σημερινή μου παραλαβή, γιατί εχθές παρήγγειλα, σήμερα μου ήρθανε, είναι αυτά τα δύο προϊόντα. Το ένα είναι αυτή εδώ η μάσκαρα της Αντέν. Είδα ροζ, είδα μάσκαρα, λέω θα πάρω, δεν γίνεται. Την οποία, δεν ξέρω αν βλέπετε, τη φοράω και τώρα στα βλεφαρά μου, στις βλεφαρίδες μου. Έχει ένα πολύ ωραίο περίεργο βουρτσάκι θα έλεγα, το οποίο είναι κάπως περίεργα κυκλικό σπιράλ, κάπως είναι έτσι περίεργο, το οποίο με μία στρώση πραγματικά κάνει και τα τρία αυτά που λέει, και μήκος και όγκο και διαχωρισμό, τα προσφέρει όλα και τις γυρίζει, είναι φανταστικό, πραγματικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Σας την συνιστώ. Σας την συνιστώ και αυτή. Ας με ξεματιάσει κάποιος εκεί έξω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή και επίσης πήρα και... Σας το είχα πει, δεν σας το είχα πει, σας το είπα. Πήρα την οχταπλή παλέτα με τις περισσότερο έτσι ροζμόβ αποχρώσεις από την Wet n Wild. Κάποιες αποχρώσεις ψιλομοιάζουν και όλες με αυτές που είναι στις εξαπλές, δηλαδή αυτή εδώ ήταν η αγαπημένη μου από την εξαπλή παλέτα. Με αυτές τις σκιές έχω κάνει σήμερα και το μακιγιάζ μου, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρω παλέτα καινούρια, δηλαδή την είδα και λέω ok, θα την πάρω. Σας το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, την πήρα χθες, σήμερα μου ήρθε.
τρελή εξυπηρέτηση, δεν το συζητώ. Και στο τέλος έχω αφήσει να σας δείξω τα δώρα που ήρθαν με τις τέσσερις αυτές παραγγελίες που είχα κάνει αναδιαστήματα. Σήμερα μου ήρθανε δύο δειγματάκια από make-up της Bourjois. Μια άλλη φορά, τώρα δεν θυμάμαι με ποια από όλες τις παραγγελίες, είχε έρθει ένα δείγμα από ροδόνερο. Ήμουν πολύ περίεργη να χρησιμοποιήσω ροδόνερο. Επίσης μου είχε έρθει αυτό εδώ, τώρα δεν βγαίνει, δεν πειράζει, βγήκε. Αυτό εδώ το κολιεδάκι, το οποίο μπορεί να φορεθεί και σαν βραχιολάκι από Stories to Wear, και πάνω γράφει «Είσαι γλυκιά σαν ζαχαροτόπ», ευχαριστώ Beauty Test Box, storiestowear.com, έχουν και σελίδα στο Facebook Stories to Wear Fashion, και έχει πάνω ένα cupcake, το σκυλί μου, λέει γεια. Λοιπόν, και έχει και ένα φούξιο τέτοιο, τρελάθηκα. Και τέλος, ένα άλλο δωράκι είναι αυτό εδώ το πορτοφολάκι, το είναι αυθεντικό, έγραφε δερμάτινο κάτι. Είναι αυτό εδώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από Zoe Handmade Leather κάτι. Θα σας αφήσω blog. Θα σας αφήσω link από κάτω να πάτε να δείτε τις σελίδες των κοριτσιών. Πάρα πολύ ωραίο, έχω λεφτά μέσα. Αυτές ήταν οι αγορές μου από Beauty Test Box και προχωράω να σας δείξω αγορές από Avon. Θα σας τα δείξω στα γρήγορα. Λοιπόν, είναι δύο για τα πόδια. Το ένα είναι ένα αποσμητικό ποδιών. Και το άλλο είναι μία κρέμα για να αφαιρείς κλειδίνσεις και τέτοια. Αυτά δεν είναι για μένα, τα πήρα για να τα κάνω δώρο. Στη μαμά μιας φίλης μου, τέλος πάντων. Απλά μου είπε ότι τα έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές και τις άρεσαν. Και τα πήρα για να τις τα δώσω. Οπότε σας τα δείχνω για να σας πω ότι είναι δοκιμασμένα και ότι είναι καλά. Επίσης, έχω να σας δείξω όλα αυτά εδώ τα μανώ, τα οποία τα τρία τα αγόρασα εγώ μαζί με την παραγγελία που έκανα, και τα άλλα δύο μου ήρθαν επίσης σήμερα από την Avon, γιατί στείλανε σε 50 blogger μανώ. Λοιπόν, σας είχα δείξει το μπλε στο Instagram, είναι αυτό εδώ που έχω και στα νύχια μου τώρα, το οποίο σήμερα είναι 7 μέρες πάνω στα νύχια μου και δεν έχει πάει πουθενά. Τώρα λίγο έχει αρχίσει έτσι στις άκρες να καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει να γίνει. Λοιπόν, εγώ πήρα το κόκκινο, το Roses are Red, είναι αυτό εδώ. Πήρα το μπλε, το οποίο είναι το Royal Vendetta. Γράφει τα ονόματα πάνω στις συσκευασίες. Αυτό εδώ είναι το μπλε, το λάτρεψα, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και ποιο άλλο πήρα, ναι, και πήρα και αυτό εδώ το φουξό κάτι που λέγεται Fabulous και είναι αυτό εδώ. Και σήμερα η Avon μου έστειλε αυτά τα δύο χρώματα, το οποίο το ένα είναι το Orange Crush, εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ καλοκαιρινό αυτό το χρώμα, πάρα πολύ ωραίο έτσι πορτοκαλί, και το δεύτερο που μου έστειλε λέγεται Marvelous και είναι αυτό εδώ. Πολύ ωραίο και αυτό, έτσι φυσικό χρωματάκι. Και το τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω από Avon είναι ένα eyeliner που πήρα, είναι αυτό εδώ. Είναι από τη σειρά Avon Extra Lasting, λέει, τέλος πάντων. Το βουρτσάκι της μου θύμισε πάρα πολύ το βουρτσάκι της Essence και γι' αυτό το πήρα. Το μόνο κακό που έχω να σας πω γι' αυτό είναι ότι τις πρώτες φορές αργούσε πάρα πολύ να στεγνώσει, μετά βρήκα και σε αυτό έτσι λίγο το κολλάει και ήταν κομπλέ, οπότε αυτά και με την Avon. Προχωράω γρήγορα γρήγορα να σας δείξω κάποιες άλλες αγορές που έκανα από ένα site το οποίο λέγεται, δεν το θυμάμαι, shopant.com, είναι αυτά εδώ τα πράγματα, πήρα δύο μανώ, τα οποία είναι 15 ml. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι ήταν πάρα πολύ ωραία συσκευασμένα και
Εδώ βλέπετε από τη συσκευασία ότι έχει έτσι κομμένο σαν ένα μπουκαλάκι και φαίνεται μέσα το χρώμα του μανό. Έχει δωρεάν μεταφορικά, θα σας αφήσω το link από κάτω. Πήρα αυτό εδώ το χρώμα, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ και με αυτό που μου ήρθε σήμερα από την Avon. Λες και το ξέρανε. Λοιπόν, και επίσης πήρα και αυτό εδώ το χρώμα, το οποίο είναι ένα ροζ που κάνει μέσα έτσι κάτι πολύ ωραία περίεργα. Μία φορά τα έχω βάψει με αυτό, μόνο ένα δάχτυλο έτσι για να δω πώς είναι. Επίσης πήρα αυτή εδώ την πούδρα, την οποία την είχε προσφορά μαζί με κάτι άλλο που θα σας δείξω τώρα. Μέσα είναι έτσι, την έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές, έχει έναν πολύ μεγάλο καθρέφτη και είχατε την εντύπωση ότι δεν θα έπεφτε κάτι από συσκευασία που θα άνοιγα. Λοιπόν, βλέπετε, έχω χρησιμοποιήσει και το πομπον της, γιατί με βόλεψε πάρα πολύ. Μέσα λοιπόν είναι έτσι, είναι πάρα πολύ καλυπτική και μου άρεσε πάρα πολύ. Και τη συγκεκριμένη την πήρα, γιατί είχε προσφορά, έδινε δώρο ένα δειγματάκι μιας CC, την οποία δεν έχει τύχει να δοκιμάσω ακόμα, αλλά κοιτάξτε πόσο ωραία συσκευασία είναι. Και είναι αυτή εδώ. Οπότε αυτά και με αυτά τα προϊόντα, θα σας έχω link από κάτω αν θέλετε να πάτε να τα δείτε, δωρεάν μεταφορικά. Προχωράω σε κάτι γρήγορες αγορές που έχω κάνει από eBay και έχω να σας δείξω, εντάξει θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ άσχετο. Πήρα, δεν ξέρω και εγώ πόσα είχε, 20-30 κοκαλάκια, τα οποία αποδειχτήκαν ότι είναι πάρα πολύ καλά, όσο και να τα κάνεις έτσι, ούτε ξεχυλώνουν, ούτε ανοίγουν, ούτε τίποτα. Δεν είμαι σίγουρη αν θα μπορέσω να σας βρω για όλα τα προϊόντα από το eBay link, γιατί έχει περάσει ο καιρός και έχουν φύγει από το ιστορικό μου και έχω αγοράσει και άλλα πράγματα τώρα. Θα προσπαθήσω όμως, ό,τι σας ενδιαφέρει από eBay, πείτε μου να ψάξω να σας το βρω και θα το βάλω στην περιγραφή. Οπότε πήρα αυτά εδώ τα κοκαλάκια, 1 ευρώ. Πήρα επίσης, και θα πάρω κι άλλες γιατί έκανα χαζομάρα. Λοιπόν, πήρα θήκες για τα κραγιόν μου, γιατί είχα για τα κραγιόν κάτι περίεργα πλαστικά από μπισκότα και είχα μέσα τα κραγιόν μου. Πήρα λοιπόν αυτές εδώ τις θήκες και βάζεις, sorry για το θόρυβο, λοιπόν, και είναι πάρα πολλές, νομίζω είναι για 24 και 24 κραγιόν, γι' αυτό πήρα 2, αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι έχω περισσότερα κραγιόν, οπότε θα πάρω και άλλες. Νομίζω στο τζάμπο δεν συμφέρει, τις έχει λίγο πιο ακριβές. Ας τις βάλω εδώ, να σταματήσουν να κάνουν θόρυβο, Παναγία μου. Οπότε πήρα και αυτές, τις είχε γύρω στα 2,5 ή 3 ευρώ. Επίσης, από το eBay πήρα αυτό εδώ που παίρνω πάντα και μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά για να το έχω καβάτσα, γι' αυτό το πήρα. Το οποίο είναι αυτό εδώ που σας έχω δείξει άπειρες φορές και σας το έχω δείξει και σε make-up tutorial, που μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω εδώ για φωτεινότητα στο βλέμμα. Και τέλος, από το eBay πήρα 3 τέτοια καλαθάκια, τα οποία είναι όντως έτσι καλαθάκια, τα οποία έχω βάλει μέσα τα make-up μου. Έχω πάρει 3 καλαθάκια και στα 3 έχω βάλει μέσα ό,τι make-up έχω, make-up, γιατί τις BB τις έχω αλλού, να σας δείξω έτσι και ένα άλλο μαζί να τα δείτε. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ, τα είχε σε διάφορα χρώματα, τα είχε και σε φούξια και σε μπλε και σε πράσινο και σε πορτοκαλί, τι θα έπαιρνα, φούξια. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο, επίσης θα πάρω και άλλα από αυτά γιατί με βολέψανε πάρα πολύ. Είχα ένα πολύ μεγάλο καλάθι το οποίο έβαζα μέσα όλα μου τα make-up, αλλά αυτό εδώ μου εξοικονόμησε και πάρα πολύ χώρο. Οπότε ήταν πάρα πολύ καλά, νομίζω το κάθε ένα καλάθι έβγαινε γύρω στο 1,5-2 ευρώ, 2,5 δεν θυμάμαι, πάντως ήταν πολύ οικονομικά και πολύ καλά, γι' αυτό σας τα δείχνω, γιατί είναι πρακτικά και πολύ καλά έτσι για χώρους αποθήκευσης. Λοιπόν, και ελπίζω ότι είναι το τελευταίο αυτό που έχω να σας δείξω και είναι από ένα site που κάνουμε και διαγωνισμό στο Facebook αυτές τις μέρες τρέχει, έχει ξεκινήσει από χθες ο διαγωνισμός, να πάτε να πάρετε μέρος, θα σας έχω και το link του διαγωνισμού που οδηγεί στη σελίδα μου στο Facebook να πάτε να το δείτε, είναι το ishoponline.gr, από εκεί επέλεξα ένα άρωμα της Victoria's Secret, αυτό εδώ που είναι με φράουλες και σαμπάνια, 250 ml body mist, και έχω και για μία τυχερή από εσάς αυτά τα δύο προϊόντα, τα οποία είναι ένα ίδιο άρωμα με αυτό που έχω εγώ και ένα αφρόλουτρο με star fruit, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και άσπρη ορχιδέα,
Είναι αυτά εδώ τα δύο, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον αυτό εδώ που το έχω δοκιμάσει και εγώ μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτά, πηγαίνετε να δείτε τη σελίδα μου στο Facebook, να δείτε, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, να δείτε και το ishoponline.gr. Αυτό ήταν, κορίτσια, τελείωσε το βίντεο. Δεν το πιστεύω ότι τελείωσα. Βέβαια, παίζει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχω ξεχάσει να σας δείξω κάποια πράγματα. Αλλά υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά να ψωνίζουμε, να είμαστε καλά να αγοράζουμε, να είναι καλά τα αφεντικά μας, να μας πληρώνουν και να μας δίνουν δώρο Πάσχα, καλοκαιριού, Χριστουγέννων, γιορτής, πλυνεθλίων και όλα τα σχετικά. Να είμαστε καλά να δουλεύουμε, θα είμαστε καλά φτάνει. Αυτά ήταν αυτά που είχα να σας δείξω. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Θα σας δώσω κάποιο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά. Γεια σας!